Ομοιά, τι συμβαίνει με τις ίδιες επιχειρήσεις και ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος της κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Ένα άγχος που οδηγεί στις εκλογές. Και πάμε να καλησπέρισουμε την επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του Μέρα 25, την κυρία Σοφία Σακορόφα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Και εμείς ευχαριστούμε. Πραγματοποιήσατε μια περιοδία στην Πελοπόννησο. Πώς βλέπετε τα πράγματα και γενικά είχατε δυνατότητα να παρουσιάσετε μια σειρά από υποψηφίους σε κάθε νομό. Ναι. Ήταν μια πολύ ευχάριστη, θα έλεγα, διαδικασία για μένα. Καταρχήν γιατί με τίμησε το κόμμα μου και έβαλε επικεφαλή στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Και δεύτερον, γιατί είχα αυτή την χαρά και την τιμή να έρθω σε μια περιοχή την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί όπως ξέρετε, ο άντρας μου είναι από την Αρκαδία και άρα έχω συγγενικούς δεσμούς με την περιοχή, να παρουσιάσω τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τους ανθρώπους οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν το κόμμα σε αυτές τις εκλογές. Και νομίζω ότι πήγαμε αρκετά καλά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τι κρίνεται σε αυτές τις εκλογές? Υπάρχει ένα βασικό ζήτημα, γιατί έχουμε μια πορεία 4 εβδομάδων και δεν ξέρω αν έχει ακόμα στοιχειοθετηθεί ποιο είναι το διακύβημα και ποια είναι η πραγματικότητα, θα λέει κανείς. Νομίζω ότι είναι λίγο μπερδεμένο και νομίζω ότι εσείς οι δημοσιογράφοι, πολύ περισσότερο από μένα φυσικά, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής επί της ουσίας πολιτική συζήτηση δεν γίνεται. Έχουμε αναλώσει το μεγαλύτερο μέρος, εδώ και πάρα πολύ καιρό, στα θέματα σκανδαλολογίας κυρίως και δαιμονοποίηση βεβαίων των διαφορετικών φωνών, οι οποίες μπορεί να ακούγονται και οι οποίες φωνές μπορεί να αναφέρονται σε θέματα τα οποία προφανώς και δεν θα θέλαμε να συζητηθούν, γιατί είναι κέρια ζητήματα τα οποία αφορούν τους πολίτες, την καθημερινότητά τους, τα προβλήματά τους και όλα όσα τουλάχιστον μέχρι στιγμής και όλα όσα στα οποία υποβάλλονται στην καθημερινότητά τους και δυσκολεύουν φυσικά τη ζωή τους. Άρα το κρίσιμο διακύβημα θα είναι η οικονομία, εσείς εκτιμάτε? Δηλαδή οι πολίτες θα πρέπει να κρίνουν με βάση αυτό? Κοιτάξτε, την οικονομία θα την έβαζα σε ένα πολύ γενικότερο πλαίσιο και η οικονομία περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Περιλαμβάνει από το καλάθι της νοικοκυράς, όπως ξεκινήσαμε προηγουμένως, και την καθημερινότητα των ανθρώπων και το πώς μπορούν να τα βγάλουν πέρα μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Από το αν τα οικονομικά τα οποία έχουν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες είναι αρκετά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις διαδικασίες. Οικονομικά τους είναι αρκετά ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα χάσουν το σπίτι τους, και μιλάω για τα κόκκινα δάνεια στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι ακόμα αυτές προτάσεις στον υφιστάμενο διάλογο των κομμάτων, στις υφιστάμενες προτάσεις, δηλαδή, και ιδιαίτερα... Φυσικά. Ναι. Φυσικά υπάρχουν αυτές οι προτάσεις. Μάλλον δεν είναι προτάσεις. Είναι ένας, θα μου επιτρέψετε να πω, καυγάς μεταξύ δύο μεγάλων κομμάτων, της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ο καθένας με το δικό τους τρόπο κατάφερε να φέρουν την χώρα και τους πολίτες σε μια διαδικασία η οποία μάλλον τους δημιουργεί προβλήματα και πώς να το πω... Όχι αμφιβολίας, τους δημιουργεί ένα μπέρδεμα στο τι ψήφισε ποιος, για ποιο λόγο το ψήφισε και ποιο είναι το διακύβευμα από εδώ και πέρα και αν μπορεί να λυθεί ένα οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα τα οποία ήδη δημιουργήσανε και τα οποία οι πολίτες προσπαθούν να ξεπεράσουν και οι οποίοι έχουν μπερδευτεί, αν θέλετε, με τα όσα λέγονται και τα όσα ακούγεται. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι τα κόκκινα δάνεια. Να. Έτσι, ο ένας το ξεκίνησε, ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκίνησε, έφερε τον Ηρακλή, έφερε τα φανς και η Νέα Δημοκρατία φυσικά το πήρε, το απογείωσε, το προχώρησε ακόμη παραπέρα. Νομίζω ότι γνωρίζετε, έγκριτος δημοσιογράφος, εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα τα θέματα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, οι δικές σας θέσεις, οι θέσεις του Μέρα 25 είναι ξεκάθαρες? Γιατί αυτές τις τελευταίες ώρες γίνεται και μια συζήτηση για το διαβόητο σχέδιο. Δήμητρα, ξεσηκώνει πλήθος αντιδράσεων, μας φέρει μνήμες 2015. Έχουν γίνει ξεκάθαρες απέναντι στους πολίτες? Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα πρέπει να πάψει να φέρνει μνήμες, όπως είπατε και εσείς, το 2015, γιατί δεν έχει καμία σχέση με το 2015. Ούτε το σχέδιο Δήμητρα έχει καμία σχέση με όλα αυτά που διακινούν πολύ ύπουλα, αν μου επιτρέπετε μέσα εισαγωγικά, όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να χτυπήσουν ένα κόμμα το οποίο είναι το μικρότερο κόμμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και το οποίο έφερε φυσικά προτάσεις υλοποιήσιμες μέσα σε αυτό το σκληρό πλαίσιο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και το οποίο πραγματικά θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να καταδείξουμε και φέραμε προτάσεις εμείς, έτσι το μικρότερο κόμμα, να καταδείξουμε ότι ακόμα και μέσα σε αυτό το σκληρό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή μπορούν και θα μπορούσαν να υπάρχουν εκείνες οι διαδικασίες και εκείνες οι
οι, αν θέλετε, ασφαλιστικές δικλείδες και οι προτάσεις από τα υπόλοιπα κόμματα ώστε να διασφαλίσουμε τα ελάχιστα δικαιώματα των πολιτών. Εμείς φέραμε προτάσεις και φέραμε προτάσεις συγκεκριμένες, υλοποιήσιμες, εφικτές και μάλιστα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το σκληρό πρέσιμο. Ένα παράδειγμα για να σας πω την. Είναι μάλλον δύο παράδειγμα θα σας φέρω που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και αφορούν κυρίως όλους τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες. Ένα είναι το θέμα των κόκκινων δανείων και των. Γιατί δεν υπάρχει Έλληνας που αυτή τη στιγμή να μην έχει ένα δάνειο και να κινδυνεύει το, να χάσει το σπίτι του. Και το δεύτερο είναι το θέμα του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Εμείς καλέσαμε τα κόμματα προεκλογικά να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν μπορούμε να συμφωνήσουμε για να πάμε και σε μια συνεργασία με το εκλογικό. Γιατί γίνεται και αυτή η συζήτηση τώρα και κανείς δεν απαντάει σε αυτά. Κανείς δεν απαντάει τι θα κάνει με το χρηματιστήριο ενέργειας, που αυτή τη στιγμή το χρηματιστήριο ενέργειας είναι η μεγαλύτερη, αν θέλετε, νόσος των Ελλήνων φορολογουμένων, των Ελλήνων πολιτών, διότι τα χρήματα που απαιτούνται για να έχει τη σχετική ενέργεια ο πολίτης για να μπορέσει να επιβιώσει, για να μπορέσει να ζήσει, για να μπορέσει να τα φέρει, να τα φέρει πέρας οικονομικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εάν δεν επιδοτηθεί από το κράτος που οι επιδοτήσεις, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ξαναπηγαίνουν πίσω στους παρόχους, δεν υπάρχει. Θα το κάνουν αυτό λοιπόν, θα καταργήσουν τον όρο. Κανείς δεν απαντάει. Άρα θέλετε να συμφωνήσετε σε ένα προγραμματικό πλαίσιο για την επόμενη μέρα. Και το λέω αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε προοδευτική διακυβέρνηση. Εσείς συμμετέχετε σε αυτή την πρόταση ή του ΣΥΡΙΖΑ ή του οποιοδήποτε άλλου κόμματος. Και τι απαντάτε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με αφορμή το σχέδιο Δήμητρα που είπε ο κ. Βαρουφάκης, φάνηκε να αφήνει και κάποιες σοβαρές ενστάσεις για το εάν θα βγούμε εκτός ευρώ, αν θα κλείσουν οι τράπεζες και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά τα κόλπα του κυρίου Τσίπρα και όλων αυτών οι οποίοι θέλουν. Με συγχωρείτε για την έκφραση που χρησιμοποίησα. Τα κόλπα που χρησιμοποιούν λοιπόν και τον τρόπο για να μπορέσουν να χτυπήσουν ένα κόμμα το οποίο πραγματικά έχει μια πρόταση η οποία είναι εφικτή, και δίνει μια ανάσα σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας, θα μου επιτρέψετε να πω και το λέω με τα λόγου γνώσεως, εγώ, η Σοφία Ισακοράφα, η οποία υπήρξε στο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη. Εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας οφείλει να απαντήσει σε άλλα πράγματα και όχι σε αυτό για να καλύψει όλα τα άλλα. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, θα το καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο ο ίδιος έφερε και το απογείωσε εκεί που το απογείωσε, και θα καταργήσει τα κόκκινα δάνεια, θα καταργήσει μάλλον τον Ηρακλή και τα φαντς τα οποία έφερε στη χώρα και τα οποία πουλάνε οι τράπεζες στα σπίτια του Κοσμάκη για ένα κομμάτι ψωμί, τα παίρνουν τα φαντς, κερδίζουν 1000% και θεωρούν ότι κάνουν και. Άρα, με λίγα λόγια, εσείς δεν πρόκειται να προχωρήσετε σε μια πρόταση προοδευτικής συνεργασίας αν δεν υπάρξουν απαντήσεις εκ των προτέρων αυτό για αυτά. Αυτό το έχουμε κάνει ξεκάθαρο. Αυτό το έχει κάνει ξεκάθαρο και ο γραμματέας μας, το λέμε και εμείς. Εμείς δεν ενδιαφέρομαστε ούτε για οφίτσα ούτε για υπουργικούς στόχους, αν δεν θα το κάναμε εξ αρχής. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά το έχω αποδείξει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αν δεν ενδιαφέρει και κανένα από το κόμμα μας. Εμείς αυτό που λέμε είναι προεκλογικά, κύριε, έρχεστε να συμφωνήσουμε σε πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή τους πολίτες τους αφορούν απόλυτα. Μπορούμε να δούμε, όχι πολλά. Εμείς δεν είμαστε μεγαλομανείς να λέμε ότι θέλουμε σε όλα να συμφωνήσουμε. Εμείς λέμε σε 1, 2, 3 βασικά πράγματα μπορούμε να συμφωνήσουμε προεκλογικά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχθώ έναν κύριο Τσίπρα ο οποίος λέει, το είπε και το ακούσατε και εσείς ως δημοσιογράφος, ότι εμείς μπορούμε, άλλα λέμε προεκλογικά και τι να κάνουμε τώρα, μετεκλογικά αλλάζουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό είναι η απόλυτη κοροϊδία του Έλληνα πολίτη για να το εκμεύσει την ψήφο, για να σου τη δώσει την ψήφο και όταν θα αναλάβει αυτή την ψήφο να κάνει ό,τι έκανε ο κύριο Τσίπρα το 2015, όπου όταν πήρε το 62% του ελληνικού λαού, τι έκανε, το έκανε αυτό που γνωρίζετε όλοι σας. Λοιπόν, Μεσσηνία παρουσιάσετε πριν από λίγα λεπτά. Εγώ θα πω έτσι και το ψηφοδέλτιο της Μεσσηνίας. Ποια είναι η στόχευση, έχετε αξιόλογα στελέχη. Βεβαίως, έχουμε αξιόλογα στελέχη. Θα με επιτρέψετε να διαβάσω τα ονόματά τους πολύ επιγραμματικά όμως, για να τι θα ήθελα να ακουστούν. Είναι η Δουλάμη, η Πετρούλα του Χαραλάμπου, που γεννήθηκε και βεβαίως στην Καλαμάτα και είναι μια αξιόλογη πανεπιστημία, υποψήφια βουλευτής μας στο ψηφοδέλτιο Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Είναι ο Κανέλης ο Γιώργος, που είναι υποψήφιος βουλευτής του ψηφοδελτίου μας επίσης. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο και ζει εδώ στην πόλη σας, στην Καλαμάτα, την όμορφη Καλαμάτα που εγώ την αγαπώ ιδιαίτερα. Είναι ο Κύβελος ο Βασίλειος του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα και ζει στην Καρδαμίλη και είναι αγρότης και διατηρεί κατάστημα υγιεινών
τροφών υγιεινού ενδιαφέροντος. Είναι η Μίτση η Μαρία του Δημητρίου που γεννήθηκε στην Αθήνα και ζει στην Καλαμάτα επίσης με την οικογένειά της. Είναι πτυχιούχος τμήματος ιστορίας κτλ. Νομίζω και θα φαντάζομαι κάποια στιγμή θα τους καλέσετε να τους ακούσετε. Είναι ο κύριος Μπάκας ο Ιωάννης που είναι απόφοιτος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του από πρώην ΑΣΟΕ. Είναι η Χριστοπούλου, η γιώτα του Θεοδόρου, που γεννήθηκε επίσης στην Καλαμάτα, φοιτήτρια στο τμήμα μαθηματικών του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου κτλ. Έχει ένα πολύ ωραίο βιογραφικό. Είναι η κυρία Θεοδωροπούλου, Θεοδόρα του Μιχαήλ, που γεννήθηκε και μεγάλο στο πουλί τη Μεσσηνία. Κατέχει πτυχίο ανθρωπιστικών σπουδών, στέλεχός μας γενικό και πολύ σπουδαίο και βοηθάει πάρα πολύ στην διαδικασία του κόμματος. Γνωρίζει αγγλικά, ισπανικά, τη γνωρίζω και εγώ προσωπικά κτλ. Υπήρξε στο Μετοχικό Ταμείο, πρόεδρος του Λόγου Φοιτητών, γραμματέας. Έχει μια σειρά από δραστηριότητες τις οποίες. Ωραία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τους γνωρίσουμε και τους υποψηφίους. Κλείνω, δεν μπορώ να παραβλέψω. Έχετε και μια ακόμη ιδιότητα την οποία την έχετε τιμήσει και στην περιοχή μας. Πριν από λίγες μέρες ήσασταν εδώ, ως πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, αναφέρομαι. Λοιπόν, Παπαφλέσια. Πώς θα πάμε φέτος, θα είναι okay. Θέλω να πιστεύω, γιατί θα σας πω κάτι που θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν αφύλο κερδός και το λέω και δουλεύουν με την καρδιά τους για να γίνουν τα Παπαφλέσια οι αγώνες. Και ήταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνοντας μια μικρή καμπή, αλλά τώρα πάλι ξανανεβήκανε πάνω. Τα Παπαφλέσια από τα καλύτερα meeting που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και που από ό,τι γνωρίζω έχουν φέρει και πολύ μεγάλους και πολύ σπουδαίους αθλητές. Και θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθούν και από την περιφέρεια και από το Δήμο για να ξαναγίνουν φέτος οι αγώνες μας ακόμη καλύτεροι. Θέλω να τους ευχαριστήσω λοιπόν όλους από καρδιάς και για τη φιλοξενία των αθλητών μας εδώ για προετοιμασία, γιατί όπως ξέρετε και ο κύριος Πομπάσχη και ο κύριος με τους μεγάλους του αθλητές εδώ πέρα μαζί με τον φυσικά με τον Μίλτο τον Τεντόγλου αλλά και μια σειρά ανθρώπων. Πέρσι κάναμε και ένα πάρα πολύ ωραίο κάμπ και επίσης να τους ευχαριστήσω γι' αυτό. Και προσδοκούμε και ελπίζουμε ειλικρινά σας το λέω γιατί περνάμε πάρα πολύ δύσκολες οικονομικές στιγμές ως Ομοσπονδία γιατί το κράτος πια δεν χρηματοδοτεί με τον τρόπο που χρηματοδοτούσε ότι θα έχουμε τη δική τους τη βοήθεια για να μπορέσουμε τα παιδιά μας να προετοιμάζονται όσο μπορούν καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα και τη χαρά που μου δώσατε να είμαι σήμερα κοντά.